Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. You're speaking a language I don't understand. I don't know. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη να φρατέψουν. I need you to give me a sign. I'm reaching my hand. Κοσκινίζουμε το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Let's go to το κακάο. We won't leave no chase. Και τις βανίλιες. Δουλεύουμε να γίνουν ζύμη για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές. Κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Την απλώνουμε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 10 με 15 λεπτά. Αναμειγνύουμε το γάλα την ζάχαρη τον ζεστέ το κακάο και να κατέβουμε σε μέτρια φωτιά να γίνουν κρέμα. Όταν είναι έτοιμη, την κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε τις βανίλιες και την σοκολάτα. Για μεγαλύτερη ευκολία κόβουμε το παντεσπάνι στη μέση, τοποθετούμε το ένα μέρος ως βάση σε φόρμα, προαιρετικά σιροπιάζουμε, απλώνουμε την ζεστή κρέμα καλύπτουμε με το άλλο παντεσπάνι προαιρετικά σιροπιάζουμε. Βράζουμε το ζαχαρούχο μαζί με το κακάο για 5 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ενσωματώνουμε το βούτυρο. Απλώνουμε το γλάσο πάνω από τη σοκολατίνα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες. Όταν κρυώσει, σερβίρουμε τη σοκολατίνα κομμένη σε πάστες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!